καλησπέρα από την κουζίνα του Grand Massou της Καλαμαριάς. Σήμερα το μενού έχει πίτσα. Πίτσα όμως όχι αυτή την επαγγελματική που τρώμε στα εστιατόρια, πίτσα σπιτική, μαμαδίστικη ας πούμε. Λίγο διαφορετική βέβαια αυτή τη φορά, δεν είναι κλασική απλωτή στο ταψί με τα υλικά από πάνω, είναι κάτι σαν γεμιστή, ένα ρολό πίτσας, το οποίο νομίζω θα σας κλέψει πραγματικά την καρδιά. Λοιπόν, ξεκινάμε φυσικά από το ζυμάρι, που είναι αυτό που δυσκολεύει και τους πάντες. Ακριβώς επειδή σήμερα θα την κάνουμε σπιτική, θα χρησιμοποιήσουμε ένα αλεύρι απλό, καθημερινό για όλες τις χρήσεις, που υπάρχει σίγουρα σε όλες τις κουζίνες. Ενώ κανονικά ένας επαγγελματίας θα ήθελε ένα αλεύρι σκληρό, συγκεκριμένο για ζυμάρι πίτσας, εμείς θα πάμε με πιο κλασικά πράγματα για να δείτε πόσο εύκολο είναι να το κάνετε και μόνοι σας στο σπίτι. Το μόνο που θέλει το ζυμάρι της πίτσας, καλός ή κακός, είναι χρόνο για το φούσκωμα. Λοιπόν, βάζουμε στον κάτω του μίξερ το αλεύρι μας και τη μαγιά την ξηρή και νερό, όχι ζεστό, γιατί θα μας καταστρέψει τη μαγιά, το θέλουμε κλιερό προς κρύο. Και το βάζουμε να χτυπηθεί. Όταν αρχίζει να γίνεται ένα μπαλάκι, τότε και μόνο τότε θα προσθέσουμε το αλάτι. Δεν θέλει πολύ κόπο ή χρόνο για να φτιάξει ένα σωστό ζυμάρι, ακόμα και αυτό της πίτσας. Αρκεί να έχετε για σύμμαχό σας το σωστό πολυμηχάνημα, όπως αυτό από τη σειρά Grandis που το βρίσκεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης, για να βγάλετε ένα ωραίο αφράτο και σωστό ζυμαράκι για την πίτσα σας. Το συγκεκριμένο τώρα θα πρέπει να το αφήσετε σκεπασμένο, είτε με μεμβράνη είτε με μια νοπή πετσέτα, σε ένα ζεστό μέρος. Θέλει γύρω στις 3 ώρες για να φουσκώσει. Εγώ έχω ήδη το μπολάκι μου με το ζυμαράκι μου φουσκωμένο έτσι όπως πρέπει. Τώρα ήρθε η ώρα να ανοίξουμε την πίτσα μας. Τέλος πάντων, να ανοίξουμε το ζυμάρι μας. Βάζουμε λίγο αλευράκι στην επιφάνειά μας. Λογικά δεν θα χρειαστεί άλλο, αλλά θα το δούμε. Και ρίχνουμε έτσι ακριβώς το ζυμάρι επάνω. Του κάνουμε 2-3 διπλώματα που λένε. Αν δείτε ότι κολλάει λίγο ακόμα αλευράκι, δεν κάνει κακό, αλλά προσοχή, μην υπερβάλλετε με το αλεύρι. Θέλουμε να είναι εύπλαστη η ζύμη, δεν θέλουμε να είναι σφιχτή, γιατί δεν θα χρησιμοποιήσουμε πλάστη για να την ανοίξουμε. Λοιπόν, με τα χέρια μας βοηθάμε ώστε να ανοίξει. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πλάστη, γιατί ο πλάστης θα χαλάσει τις φουσκάλες που έχει το μείγμα από το φούσκωμα που έκανε. Οπότε, σαν να είναι μια φωκάτσια την ανοίγετε, με πολύ προσοχή να μην σας σπάσει. Λοιπόν τώρα, αφού το ανοίξουμε, παίρνουμε το χυμό ντομάτας, θα του βάλουμε λίγο αλάτι, πολύ λίγο γιατί είχε αρκετά αλαντικά μέσα η πίτσα, και λίγο ελαιόλαδο. Δεν χρειάζεται να το μαγειρέψουμε το χυμό ντομάτας, θα τον βάλουμε έτσι, άλλωστε θα ψηθεί στο φούρνο για ένα μισάωρο, άρα μας καλύπτει αυτό. Και τώρα συνεχίζουμε με τα διάφορα αλαντικά. Ξεκινάμε με σαλαμάκι. Ό,τι θέλετε βάζετε μέσα, ό,τι σας αρέσει περισσότερο. Αρκεί να είναι νόστιμη. Μου τρέχουν τα σάλια και μόνο που τα βλέπω. Γαλοπούλα. Και συνεχίζουμε με τα διάφορα τυριά. Διάφορα τυριά, γιατί θέλουμε κάθε κομμάτι που θα κόβουμε να βγαίνουν από μέσα πολλά πολλά τυριά. Λίγη μοτσαρέλα για το τέλος. Λοιπόν, αυτή την βόμβα τώρα θα πρέπει να προσπαθήσετε να την τυλίξετε σε ρολό. Ωραία. Τώρα λοιπόν, το έχουμε μεταφέρει στο ταψί. Θα το διορθώσουμε όσο γίνεται. Εκεί δηλαδή που έχουν αρχίσει τα σαλάμια, τα τυράκια να βγαίνουν προς τα έξω, προσπαθούμε να το καλύψουμε. Το στρώνουμε καλά. Ο φούρνος προθερμασμένος στο φουλ, δηλαδή γύρω στους 200 βαθμούς. Αντιστάσεις φυσικά. Και να βγει λίγο τυράκι από πάνω δεν πειράζει καθόλου, γιατί θα κάνει μια πολύ ωραία κρούστα και φουρνίζουμε. Εντάξει τώρα, η πίτσα μας έχει βγει από το φούρνο, μας έχει σπάσει τη μύτη. Ό,τι και να πω, τι να λέω, έχουν βγει τα τυριά απ' έξω, όμως χοβολάει. Έχει γίνει ένα θηρίο μέσα στο φούρνο. Θα κόψω λοιπόν, δεν μπορώ να τη μεταφέρω όλη έτσι όπως είναι πάνω στο ξύλο μου. Θα κόψω τη μισή για να την κόψω καλύτερα. Έτσι όπως πρέπει. Δεν είναι κακή ιδέα να τα κάνετε και ατομικά. Α, εδώ. Δείτε εδώ πώς τρέχουν από μέσα τα τυριά της. Βασικά από παντού τρέχουν. Άμα την πατήσεις βγαίνει, εκτοξεύονται από παντού. Λοιπόν, ζεματάει, γι' αυτό δεν την πιάνω. Έχει μπει το τυράκι σε όλες τις στρώσεις.
σούπερ λαχταριστή. Εντάξει τώρα, ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την πίτσα. Λοιπόν, έτσι με όλα τα τυριά, το να πω τώρα καλή απόλαυση, είναι λίγο.